Η επόμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε τρεις εβδομάδες αργότερα. Στις 16 Μαρτίου. Πρότεινα να μην ασκείται από καμία πλευρά στρατιωτική πίεση στο Βιετνάμ ή σε συναφείς χώρες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Με άλλα λόγια, εισηγήθηκα την αμοιβαία αποκλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ινδοκίνα. Η εισήγησή μου απορρίφθηκε με μια περιφρονητική ακαδημαϊκή διάλεξη σύμφωνα με την οποία κάθε πόλεμος έχει τις δικές του στιγμές κλιμάκωσης, που είναι αδύνατον να αποτραπούν. Στη συνάντηση της 4 η Απριλίου επανέλαβα την εισήγησή μου, προτείνοντας αυτή τη φορά επίσημη κατάπαυση του πυρός. Ο Λεντιούκ Τό την απέρριψε, χωρίς καν να την εξετάσει. Στις 16 Μαρτίου έθεσα επιτάπητος ένα πρόγραμμα μηνιαίων αποσύρσεων στρατευμάτων από αμερικανικής πλευράς με χρονικό ορίζοντα 16 μηνών. Οι Βορειοβιετναμέζοι απάντησαν ότι δεν μπορούσαν να το δεχτούν, επειδή συνιστούσε παρέκκληση από την προθεσμία των 12 μηνών που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρο Νίξον στην ομιλία τη 3η Νοεμβρίου. Είχα προτείνει το χρονικό ορίζοντα των 16 μηνών, επειδή αυτό ήταν το μόνο ακριβέ χρονοδιάγραμμα που υπήρχε στο Πεντάγωνο, αλλά και επειδή η περίοδο αυτή συνέπιπτε με τι εκτιμήσει των ειδικών για το χρονικό διάστημα που ήταν απαραίτητο για την απόσυρση σχεδόν μισού εκατομμυρίου στελεχών των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και του εξοπλισμού τους. Όταν διευκρίνησε ότι το χρονοδιάγραμμα ήταν απλώ ενδεικτικό και ότι προφανώ η οριστική προθεσμία θα διαμορφωνόταν κατά τη στοιχεία προ τι προεδρικέ εξαγγελίε, τότε το εν λόγω πρόγραμμα αποχώρηση απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν μπορούσε να εναρμονιστεί με την σωστή και λογική προθεσμία των έξι μηνών που είχε προτείνει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Πάνω απ' όλα όμω, το πρόγραμμά μας ήταν προβληματικό επειδή θα ετίθετο σε εφαρμογή μόνο μετά την επίτευξη συμφωνίας, ενώ το ανόη απαιτούσε την ανεφόρον αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων. Εκτός αυτού, ο Λεντιουκτό δεν δεχόταν καν να συζητήσει κάποια πολιτική λύση, εάν αυτή δεν προέβλεπε ότι όλα τα μέλη της νότιο-βιετναμέζικης κυβέρνησης θα καθερούνταν αντιμετώπισε περιφρονητικά την εισήγησή μα για τη συγκρότηση μεικτών εκλογικών επιτροπών, στι οποίε θα συμμετείχαν μέλη των Βιετ κάτι που εμεί προτείναμε ω μέσο επίβλεψη των ελεύθερων εκλογών που θα διεξάγονταν. Πώς λέει, βρήκαν το μάστορά τους.